collab on a bunch of super. Me la έχουμε μια αναμέτρηση μεταξύ των Αμπαλέιρος και Titan Ghost. Στο κάμπο είναι ο Τζουρούς. Στο τρίποντο, ο οποίος θα πάρει το τρίποντο, αλλά είναι και το σούτ. Παρόλο θα μαζέψει το αμυντικό rebound, το επιθετικό rebound ο ίδιος. Θα θέλει, έχει screen τώρα από τον Τζουρούς. Θα δώσει την μπάλα του Τζουρούς στο ποστάρι. Τζουρούς στο Λιακάκι. Έξω από το Χανάκι. Στο δίποντο, το πλάι θα κάνει το 5-10. Ο Πετρίδης τώρα περνάει. Είναι στρατήγη, ξανά Πετρίδης. Στρατήγης θα πάρει το τρίποντο από την κορυφή. Είναι έρμπορ το τρίποντο του. Παραμείνει το 15. 5-10 υπέρ των φιλοξενούμενων Titan Ghost. Στρατήγης του Λιαντάκη περνάει τώρα ο Βεργίνης, ο οποίος θα κατεβάσει και την μπάλα για τους Titan Ghost. Γυρούς, μια
πάμε χαμηλά στον Τζίγουλα, ο οποίος προσπάει τον Σταμπούλο, τον Μιχάλη, είχε πλεονέκτημα εκεί ο Τζίγουλας. Πολύ μεγαλύτερο κορμί. Θα εκτελέσει δύο βολές τώρα ο Τζίγουλας. Έτσι όχι στον πρώτο ο Τζίγουλας, κάνει το 5-11. Άσο στη δεύτερη, το αμυντικό rebound είναι για τον Καμαριωτάκη, ο οποίος θα σκόψει την παραδοσία του Κατήγη. Κατήγη σαν αυτήν την πετρίδια, θα περάσει τη σέντρα. Τρίγει στο Βρόσο, Βρόσο παραλίγο το λάθος. Επίσης επαφή μεταξύ Βρόσου και Ανάκη. Τώρα ψάχνει μια πάσα, δίνει το Καμαριωτάκη χαμηλά, ο οποίος θα πετύχει και ένα φοβερό καλάθι με ένα από το λεγάκι. Καμαριωτάκης, πάλι καλή στο καλάθι για το 7-11. Βεργίνης τώρα, δίνει στο Κανάκη, ο Κανάκης έχει χώρο, βγάζει στον Τζουρούς. Τζουρούς δεν θα πετύχει το καλάθι, θα πάρει όμως το φάουλ. Όμως η πάσα του Βρόσου ήταν πολύ λάθος, ο Τζιρούς δεν χρειάζεται να διώξει, η μπάλα θα έγινε out. Αποχή παραμένει ο Σαμπαλέιρος, η πάσα του Βρόσου είναι πολύ λάθος. Ο Κανάκης έβγαλε. Αυτή τώρα επανέφερε για τον Σταμπούλο, που θα περάσει τη σέντρα. Σταμπούλος. Στον ενδιασμό τώρα μετά το λάθος στον Αμπαλέρος είναι Τιτανγκός. Λάθος για τον Τιτανγκός. Ο Βεργίνης δεν μπορούσε να συγκρατήσει τη σκαστή του Καρτέλη. Έχουμε time out τώρα. Οι δύο ομάδες περνάνε στους πάγκους. Διακόπτουμε και επαναρχόμαστε. Η επαναφορά είναι για τον Πετρίδη. Το πρόσωπο Πετρίδη θα περάσει στην τέντρα λίγη. Ο Παλέιρος. Απέναντι είναι η πάση του Αθήγη. Ο Δρόσος τώρα. Άσος ο Δρόσος. Ο Καμαριωτάκης ο Βασίλης θα μαζέψει το επιθετικό rebound. Θα προσπαθήσει να πετύχει το καλάθι. Θα πάρει το φάουλ όμως. Ενώ αυτή τη στιγμή στο γήπεδο μπαίνουν άλλοι τρεις παίκτες του Τιτανγκός. Ο Κλειδάκης έστωχος, ο Βασίλης Καμαριωτάκης στην πρώτη βολή. Με μεγάλη καμπύλη, άστοχος στην δεύτερη βολή ο Καμαριωτάκης. Ο Βεργίνης τρέχει στο γήπεδο τώρα. Δεν θα εκπληκθεί, οργανωμένη επίσης για τον Ιταγκός. Τελικά το τρίποντο είναι από τον Ταπτέλη, είναι άστοχο. Ο Τζουρούς κάνει την ρακέτα πολύ ωραία. Δημιούργησε χώρο. Έδωσε μια πάση στον Ταπτέλη. Ο οποίος κέρδισε ένα φάουλ, δικαίωμα για δύο βολές στον Ταπτέλη. Έστωχος στην πρώτη βολή ο Βαφτέλης, κάνει το 8-12. Άστοχος στην δεύτερη, 8-12 παραμένει, ο Σταμπούλος τώρα το στρατήγη, αυτός το μετρίδι. Ξανά στρατήγης, Σταμπούλος, ο σπίτι ο Σταμπούλος εσύ. Φτάχνει βρίσκει το Καμαριωτάκη, Σταμπούλος. Άστοχος Σταμπούλος στο σούτ με ταμπλό. Θέλεις μάζι, όλες στο Βεργίνι. Βεργίνι, πρώτη ομάδα του Ρεσπαντούρα. Βεργίνι θα παίξει με τον Τζίγουλα, ο οποίος γυρνάει και έχει χώρο. Μπάλα συνεχίζει να είναι για τους Τιτανγκός, ενώ υπάρχει time out, διακόπτουμε και επιστρέφουμε.
Πανερχόμαστε μετά τη διακοπή. Την μπάλα είναι ο Λευκός. Ο Μάτς. Έχει περάσει ο Λιβανός. Μετά ο Κανάκης θα πετύχει το καλάθι. Η μπάλα θα αναπηδήσει Στεφάνη και θα μπει. 8-14 το σκορ, 3 και 11 για το τέλος της περίοδου. Έχουμε κάποια διακοπή. Διακοπή μάλλον είναι για το ρολόι. Ο Βασίλης θα γυρίσει, όχι θα δώσει στο Σαμπούρλο, ο οποίος θα προσθέσει το μαξιτάκι μέσα από το σαρκοπλάι για το 10-14. Ο Βεργίνης πηγαίνει μέχρι μέσα, θα δικαιωθεί έστω στο Βεργίνης, κάνει το cold cold. Διαβαλέιρες ετοιμάζουν και αυτή η αλλαγή. Τώρα η μπάλα είναι για τον Νιώρα και τον Σαμπαλέρο. Νιώρα θα βγάλει τον Σαμπούρλο, αυτός θα πήγει, θα πήγει, θα πάρει το σπίτι από το πλάι. Είναι ο άστοχος, ο Τζουρού θα μαζέψει. Θα δώσει τον Βεργίνη, ο οποίος συγκινάει μια σύγκριση. Γιατί ήταν γκολ. Τανάκης θα σφυγείται. Πολύ ωραία κίνηση από τον Τανάκη. Δεν πέτυχε το καλάθι, θα πάρει το φάουλ όμως. Τώρα έχουμε αλλαγή για Σαμπαλέιρος στην στρατήγη. Περάσε ο Λοβός. Θα μπούμε να βγάλει την ώρα. Ο Λοβός τώρα με το που μπήκε στο ματ. Ο Λοβός θα αυτοκίσει στην πρώτη προσπάθεια. Θα μειώσει σε 14 με το γίνεις τώρα ελέγχει την μπάλα. Γίνεται το καλάθι για το 12-18. Περνάει εξέδρα για τους Σαμπαλέιρος. Κάνει τις συμπαίκτες και επιλογές του. Λοιπόν, η πάσα του Κολοβού προς τον Ρώσο ήταν κακή. Συνέκριξαν τον Ιταγκό. Τανάκης τώρα. Τανάκης παίρνει και ένα από τους γυρούς. Ο Κανάκης βγάζει έτσι στο Βεργίνη, ο Βεργίνης ο Τουρούς τώρα χαμηλά στο Λιβανό, ο οποίος θα πετύχει ένα όμορφο καλά στο Λιβανό για το 12-20. Ο Λοβός τώρα είναι στο Σαμπούρλο, αυτός στον Νιώρα. Εδώ το σύντου Νιώρα, ο Βεργίνης θα στρώξει μπάλα μπροστά στο Κανάκη, ο οποίος ξεκινάει την προσπάθειά του, μπαίνει, βγαίνει μπάλα, δεν τον χατήρα, ο Λοβός ξεκινάει μια αντεπίθεση. Βγαίνει για το κόσμο, τελικά θα πατάει, βρίσκει δίπλα του τον Ρώσο. Άσχητη Λεβαδέλος, τον Ανάκη, τραχιέρα στον Ρώσο. Πάσα με τον Ανάκη με τον Μαρσέλη, ο οποίος θα αντεχίσει για τρεις από τις αγαπημένες. Κολοκός, σταματάει τον συνδυασμό. Πάσα την πρόσφυγη για τον Νιώρα δεν ήταν καλή, ο Νιώρα δεν μπορούσε να σκυλατήσει για να μην το κεφάλι του. Ο Δρόσος θα κάνει ένα φάουλ στο Βεργίνη. Σκληρό φάουλ αυτό. Νέο φάουλ τώρα από Σταμπούρλο στον Κανάκη. Πάρτησε να ξεκινήσει ένα γρήγορο drive κατευθείαν. Σαμπούρλος και δύο μπροστά.
μένει το 12 ούτε Αγκός, το rebound είναι το πρώτο. Αυτό το τελείωμα της πρώτης περιόδου, το 12-20 παραμένει, διακοπή και επιστρέφουμε για δεύτερη περιόδου. Ερχόμαστε για δεύτερη περιόδου. Άστοχος, Καμαριωτάκης. Δεν μπόρεσε να αποδοχίσει και τρίτο rebound από τον Σίγουλα. Το μάτι έχει περάσει από τη Μακαρέα και από τον Τζάκη, που το μάτι τώρα θα δώσει απέναντι στη Μακαρέα. Έχει περάσει και όμως τα καταλάβει. Η Μακαρέα στα στόχια, ο Σίγουλα. Από εκεί το καλά του Σίγουλα, θα πάρει το 12-22. Κολογό. Πίσω από τη Μακαρέα, κολογό. Μαλιωτάκη. Από την πάση στην Ιταλιά θα πετύχει το καλά του Μαλιωτάκη. Κάνει το 14-22. Μουστάκας τώρα κατεβάζει για το Φιζάκη. Αυτοί το Λιβανό που έκανε ωραία στην Ιταλιά το καλά και πέφτει το καλά το Λιβανό. Ο Λογός, η Ιταλιά, η Ιταλιά θα περάσει στη σέντρα. Μιγαλιάς, Μακαρέας. Τώρα παίξαμε Τιχαμπός. Λογός κατεβάσει. Λογός πίεσε από τη Μακαρέα. Καλά και φάουλ από τον Καμαλιωτάκη. Πολύ ωραία προσπάθεια με το up and under. Πέτυχε το καλάθι ο Βασίλης Καμαριωτάκης για το 16-24. Δικαίωμα και για μία βολή στο Καμαριωτάκη τώρα. Άσοχο ο Καμαριωτάκης. Το rebound είναι από το Βασιλιδάκη. Περνάει και τη σέντρα από το Βασιλιδάκη. Βρίσκει τη Μακαρέα. Αυτός θα πάρει το σούπα από το πλάι, θα συνεχίσει ο Δημακαρέας. Ο Ρώσος, άφησε στο κολογό, ο οποίος περνάει το σούπα. Μούρα. Μαριωτάκης μίλησε πολύ ωραία για αυτό το καλά στην Μιώρα. Τράβησε όλη την άμυνα πάνω του και φέρνει την κατάλληλη στιγμή στον Μιώρα. Ενώ ο Τσίγουλας από την άλλη πλευρά είχε ευκαιρία να επιτευχθεί μετά την πάση του Μουστάκα. Εδώ μεταξύ ο Καμαριωτάκης φαίνεται να έχει χτυπήσει χαμηλά. Τελικά έφαγε τα από τη Στεφάνη, προσπάθησε να διεκδικήσει το rebound, έκανε φάουλ στο Τσίγουλα.
σέρβις του Στάκα. Ο Στάκας περνάει τη σέντρα για Τιτανκό, δίνει δίπλα του στη Μακαρέα, αυτός απέναντι στο Σουδάκι. Κλέφτει ο Κολοβός. Τρίζης, Ρώσος, Σαμπούρλος, θα πάρει τον τρίπο του Σαμπούρλου στα μηδενία, είναι άστοχος, δεν είναι ώρα να μαζέψει. Αυτός είναι Πετρίδη, Κολοβός, Σαμπούρλος. Δεν είναι καλύτερος κάτω του Σαμπούρλου, ο Μουσάκας. Στάκας δεν κατάφερε να πετύχει καλάθι, αλλά αν το περνάει πάλι την ομάδα του, καθώς ο Κολοβός ήταν το δεύτερο που ακούμπησε στην μπάλα. Ηλιακάκης είναι επαναφορά την τελική γραμμή. Θα βρει απέναντι την Μακαρέα. Αυτό είναι το Κλειδάκι. Μακαρέα. Κλειδάκι, βγάζει το Κλειδάκι στο τρίποντο. Αυτό είναι το Κλειδάκι. Θα πάσα στο Ηλιακάκη. Πολύ ωραία πάσα. Ηλιακάκης δεν καταφέρει να εξοχίσει, αλλά διεκδικεί το rebound και εμφανίζει ο Τσίβουλας. Πολύ δυνατός. Ξανά Ηλιακάκης από τη γωνία, είναι άσος και πάλι. Ο Κλειδάκης θα μαζέξει, θα πάει προς τα μέσα, θα σερβίρει ένα τρίποντο στον Μουσάκα, ο οποίος δεν θα το πάρει, θα πάει προς τα μέσα και θα πετύχει ένα εύκολο καλάθι με το lay-up για το 20-21. Ενώ ο Κολοβός τώρα περνάει στην σέντρα για τον Σαμπαλέιρος, αφήνει στο Πετρίδη, ο Δρόσος τώρα απέναντι, ο Σαμπούρλος θα πάρει το σούτ από πλάι και θα αρχίσει ο Σαμπούρλος ο Μιχάλης για το 22-31, συγγνώμη. Μουσάκα στο τρίποντο, δεν θα το πάρει, να γίνει στο Χοκλιδάκι. Χοκλιδάκης για τη Μακαρέα. Η Μακαρέα θα στοχίσει, η Τσίβουλα θα μαζέψει. Θα το πει παραμένει για τους Τιτανκούς, καθώς ο Νούμερας είναι ο τελευταίος που ακούμπησε την μπάλα. Την επαναφορά είναι και πάλι ο Λιακάκης για Τιτανκούς. Ο Λιακάκης δίνει στο Μουσάκα, αυτός το Χοκλιδάκι. Ο Χοκλιδάκης θα στοχίσει τον τρίποντό του. Μπάλα μπελτή γραμμή για τον Σαμπαλέιρος με το Σαμπούρλο να αναφέρει στρατήγης τώρα, Κολοβός. Κολοβός θα δώσει την ώρα, ανάς τον Κολοβό αυτός, στρατήγης, θα περάσει το μάτς, Πετρίδης τώρα, στρατήγης, πάθει γκέμα από τον Σαμπαλέιρος, τελικά θα βρουν το ελεύθερο σύμβολο με τον Σαμπούρλο να είναι άστοχος. Σίβουλας θα αφήσει τη Μακαρέα, που θα επιτεθούν στους Σαμπαλέιρος. 4 και 20 αγωνίων για το ημίχρονο. Ο Κλειδάκης, Τσίβουλα. Τον Τσιλιακάκη ξανά αλλάζει με τον Τσίβουλα. Πολύ ωραία φάση τώρα για τους Τιτανκούς. Παίξαμε το 1-2. Τσιλιακάκη Τσίβουλας. Ο Λογός να φτιάξει την μπάλα μπροστά στον Νιώρα. Αυτός αφήνει τον Σαμπούρλο. Στρατήγης, 1-2-3, στην τρίτη έκλεψε τελικά ο Μουσάκας και έδωσε στον Μακαρέα που είχε εύκολο έργο. Γιατί κάτι και την αλληλικότητά του, πέτυχε ένα εύκολο καλάθι με αριστερό ο Μακαρέας για το 22-33, συγγνώμη, 22-35, 3-47 πριν το τέλος του πρώτου χρόνου. Έχουμε time out του Σαμπαλέιρος, διακόπτουμε και επιστρέφουμε. Λόγος του Πετρίδη, λόγος του Νόλη. Το Μαριουτάκι, ο οποίος θα κάνει λάθος στην κούπλα. Λάθος και τη Μακαρέας όμως. Κατευθύνει και πάλι για τον Βαλέρο, είναι τον Κολοβό, ο οποίος περνάει στην κέντρα. Δίνει στο Μαριουτάκι. Μαριουτάκι θα μπουν στην γωνία, θα μπουν στο σπίτι, κάνει ένα drive. Δεν θα καταφέρει να βρει το καλάθι, ο Κλειδάκης θα μαζέψει, θα στρώσει μπροστά στο Λιακάκη. Δεν θα συγκρατήσει την μπάλα ο Λιακάκης. Εδώ στο Τσίβουλα που έχει ελεύθερο τρίποντο. Δεν θα στοχίσει ο Τσίβουλας. Θα το πει περνάει για τους Σαμπαλέιρους. Κολοβός. Στρατήγης. Εκεί και καλά και στρατήγης. Απέναντι τώρα με τον Μουστάκα η Titan Ghost, η Μακαρέα, ο Κλειδάκης, ο Μουστάκας, Σίγουλα, ωραία η πάση του Κλειδάκη, αλλά ο Μουστάκας δεν τελείωσε στη φάση, τώρα πήρε ο Σίγουλα, ο Μουστάκας είναι άστοχος, ο Ριμάνο δίνει από το στρατήγιο.
Σαμπούρλο στη γωνία. Είναι άφορο, αλλά ο Καμαλικά έχει μια μαζί τη στο rebound. Ο Λογό για τρει. Άφορο και τρει παρά λίγο να μαζί. Τελικά για κάτι συνάντησε για του Σκίταν Γκολ. Έβγαλε τον Τζίβουλα, ο οποίο προσπίθηκε το τρίτο τελικά κατά τη μακαρέα. Ο Κουδράκης, ο Στάκας τώρα ξεκινάει να βγάλει. Πολύ ωραία πάσα την Στάκα στο Λιακάκη, ο οποίος αστοχεί. Rebound από το Λογό και ο Μαριωτάκη. Στρατήγη, η γραμμή το προσθέτει απέναντι. Ο Κουδράκης, πολύ ωραία πάσα την Κουδράκη στο Μακαρέα. Ο Μακαρέας, όμως η πάσα για τον Στάκα. Τώρα δεν θα τελειώσει την προσπάθειά του. Ο Λογός τρέχει στο γήπεδο πάρα πολύ γρήγορα. Δείχνει το Καμαριωτάκη, ο οποίος μάλλον από την κούραση αστόχησε. Μετά καθιάζει έξω τη Μακαρέα. Μακαρέα στο Φιδάκη. Φιδάκη θα βρει χαμηλά. Σίγουρα αυτός στο Μακαρέα ίσα της όχης. Στάκας θα είναι τελικός καταλήτης αυτής της πάσας και θα βάλει το καλάθι. Πατήγης για τρεις. Ο πρώτος ήτου. Ο Φιδάκης ξεκινάει την αντεπίδευση των Αγκός. Θα βρει ο Φιδάκης τον Μακαρέα, ο οποίος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Σαφούλος. Ο Λογός χαμηλά. Ο Μαλιωτάκης δεν θα καταφέρει να αποτύχει το καλάθι μετά το εξαιρετικό του rebound από την ευρωπαϊκή θέση του ίδια αφέρσε. 24-39 τώρα προηγούνται οι Titan Goals με το Μουστάκα. Θα εξαυλίσουν το χρόνο επίθεση οι Titan Goals. Μουστάκα στην κορδία στον Μακαρέα, αφήνει το Φιδάκι, το Φιδάκι. Πάρε το τρίποντο είναι άσοχος, το θα τελειώσει η δεύτερη περίοδος με το σκορ 24-39 υπέρ των Titan Goals των φιλοξενούμενων. Διακόπτουμε για το ημίχρονο και επανερχόμαστε για την τρίτη περίοδο. Επανερχόμαστε για το δεύτερο ημίχρονο. Ο Βεργίνης πέρασε το μάτσο, επανέφερε για την Στάκα. Ο Βεργίνης θα δώσει στον Βεργίνη που πέρασε το μάτσο. Προσανά στο Βεργίνη, άστοχο το τρίπο του Βεργίνη από 45 μίλες. Ο Λογός τώρα περνάει για τον Σαμπούρλο, αυτός το Νιώρα. Ο Σαμπούρλος θα πάρει το τρίποντο. Δεν του γίνει μπάλα, δεν του κάνει το χαρτί, λίγη παραπάνω δύναμη από όσο έπρεπε. Το βάλε. Ο Χριστός περνάει για τον Βεργίνη. Από το Στάθ για τρεις είναι άστοχο στον απλό. Ο Λογός θα περάσει στην κέντρα. Ο Λογός πιστεύει ότι δέχεται φάουλ. Έχει μια τεράστια φορά στον τοίχο. Ο Μουστάκας τώρα για τους ήταν γκολ και λέγχη. Ο Μουστάκας τον πήρε για τρεις. Είναι στο Βεργίνη αυτός στο Γκανάκι, ο οποίος θα δεχθεί το φάουλ στο low post από τον Ιώρα. Στρόξιμο το σώμα. Αβεστάς για τον Γκανάκι που υποστάρει. Ξανά στον Αβεστά που έχει τρίποντο, ελεύθερο. Άσε όπως θα Αβεστάς και πάλι, δεν μας συνηθίζει να κάνουμε δύο τρίποντα θεωρεί. Το Λογός, θα δώσει το Δρόσο, αυτός θα αφήσει το Σταμπούρλο. Ξανά Δρόσο τώρα έχει ελεύθερο σύστη, θα το πάρει για τρεις. Τον τότε ο Σύζη Δρόσο, ο Τζούρις που έχει περάσει με μάτς, θα μαζέψει το Λιμπάμ και θα αφήσει το Μουστάκα, θα αφήσει το Μουστά. Μουστάκα θα πάρει ένα τρίποντο. Μετά το έχει ζει αυτό, το rebound είναι από το Μαγιωτάκι. Ο Λογός τώρα θα περάσει σε τρέλια του Καβαλέιρος. Δίνει δίπλα του Σανιώρα. Σανιώρα ξεκινάει ένα drive. Προσπάθησε να βρει το Σαμπούρλο, αλλά ο Μουστάκας ήταν εκεί να κλέψει την μπάλα.
Ωραία ράχη για τον Ισάκα. Βρει στη γωνία τον Αζωστά που είχε ελεύθερο τύπο. Δεν το πάρει αυτή τη φορά. Δώσε τον Τζουρούς. Πηγαίνει προς τα μέσα ο Τζουρούς. Δεν υπάρχει φάουλ. Ο Τζουρούς θεωρεί ότι θα μάθει του έγινε φάουλ. Πολύ ωραία πάσα του Κολοβού στον Νιώρα που τον ξέχασε ο αντίπαλός του και θα πετύχει ένα εύκολο καλάθι Νιώρα για το 26-39. 2,5 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο, στην τρίτη περίοδο. Βεργίνης, το Ρώσο, Βεργίνης δίπλα στο Γανάκη, αυτός στο Μουσάκα. Τζουρούς τώρα, θα σηκωθεί ο Τζουρούς, θα στοχίσει. Θα πάρει το rebound, θα στοχίσει ξανά και την τρίτη φορά θα δεχτεί το κόψιμο ο Τζουρούς. Το Γαμαριωτάκη που έπαιξε πολύ καλή άμυνα εδώ στο ψηλότερο του Τζουρούς. Έχει έφεση ο Καμαριωτάκης. Έχουμε τεχνική ποινή τώρα στον Τζουρούς για διαμαρτυρία. Εκτελέσει τη βολή της τεχνικής. Θα εξοχίσει 27-39. Κατοχή είναι για τους Απαλέιρος. Συγγνώμη για τους Ιταγκόστ. Μετά την βολή της τεχνικής του Σταμπούλου. 5 δευτερόλεπτα απομένουν για την επίθεση των Ιταγκόστ. Λάθος πάσα, θα κλέψει ο Κολοβός πολύ ωραία. Θα τρέξει, θα δώσει πολύ ωραία πάσα στον Νιώρα. Αυτός θα πετύχει το καλάθι, ο Ζωστάς θα επαναφέρει για το Βεργίνη. Για Μπαλέιρος τώρα μειώνουν στις 10 τη διαφορά. Ο Στάκας εξελίσσεται, πηγαίνει προς τα μέσα, δίνει μια πάσα προς τον Γανάκη, αλλά ο Σταμπούρλος είναι εκεί για να πάρει την κατοχή την ομάδα του. Το κλέψιμο, ο Καμαριωτάκης, μια πάσα πίσω από την πλάτη δεν θα περάσει, υπάρχει πόδι. 16 δεύτερα απομένουν για την κατοχή των Απαλέιρος. Ο Δρός θα προσποιηθεί. Θα κάνει ένα κακό σουτ. Μουστά κάτσε κανένα χέρι για τον Γκίνη. Θα το βάζει τον Μουστά κάτσε την μπάλα. Θα βρείτε να κουστά τον Μουστά κάτσε να πάρει τα μέσα από εσάς. Μια πολύ δύσκολη προσπάθεια, ο Καραλίδη να μπει μπάλα, τελικά δεν πηγαίνει. Ο Λογός και ο Απαλέιρος. Ο Καμαριωτάκης. Δρόσος. Νόρας, κοστάει τον Αζωστά. Πολύ ωραία κίνηση από τον Νόρα, αλλά δεν θα πετύχει το καλάθι. Θα κάνει βήματα. Αζωστάς επαναφέρει για τον Στάκα. 29-39 παραμένει στο εκδομική ταγκό. Γίνης, ο Γκανάκης, ο οποίος έχει φόρο. Πάει προς τα μέσα, θα πάρει το φάουλ από το Καμαριωτάκη, δεν έπαιξε το καλάθι. Το παραδέχτηκε ιδιωτικά ο Καμαριωτάκης. 5-52 τώρα που είναι το τέλος της τρίτης περίοδου. Ο Γκανάκης έχει δικαίωμα για δύο βολές. Έφυγε στην πρώτη ο Γκανάκης. Κάνε το 29-40 στις 11, προηγείται η ομάδα του. Έφερε στις δεύτερο κανάκι, 29-41. Ο Λογός τώρα τρέχει μπροστά. Τρία πέντε πρόσω, ο οποίος θα κάνει λάθος πάσα. Τρέχει ο Βεργίνης. Θα μπούμε για να μαρτυρήσουμε στο πράξη του Βεργίνης, να μπει μπροστά του να τρέξει την μπάλα. Δεν δώθηκε κανένα φάουλ και έτσι η κατοχή πέρασε για τους Ιταγκώστους που κερδίσανε φάουλ απέναντι. Η επαναφορά θα γίνει από πλάι μπέλα από τον Στάκα. Στάκα θα βρει τον Μαζωστά και στέκεται στη βολή. Στάκα στον Μουστά, σε τρίποντο θα το πάρει ο Μουστά, αυτή τη φορά θα εξοχίσει. Δεν γίνεται να εξοχίσει πολλές φορές ο Μουστά σε ένα μάτς. Ο Λοβός, εδώ είναι ο Σταμπούλος. Σταμπούλος πιέζει τα Βουτανάκη, δίνει στον
Κολοβό. Κολοβό άλλαξε με το δρόσο και θα πάρει τον δίποντο. Θα αστοχίσει. Ο Μόρα συνεχίζει να μαζέψει για να κερδίσει το φάουλ από τον Τζουρούς. Πολλές τώρα για τον Μιώρα. Ο Τζουρούς προέφηκε με το τρίτο του φάουλ. Πήρε την μπάλα και τρέχει γρήγορα το λίγο μπροστά. Ας δεστάσει ξανά τρίποντο. Ένα άκρο στην ταμπλό. Μπάλα είναι και πάλι για τη Κίταν Γκόστ. Από την τελική γραμμή θα επαναφέρει ας δεστάσει. Μιλούς. Πάσα στο Τανάκη. Τανάκη κάνει την μπάλα για λίγο, αλλά η κατοχή παραμένει της Κίταν Γκόστ με το Βεργίνιο. Θα πάρει το τρίποντο, θα αστοχίσει. Μιώρα θα κατεβάσει την μπάλα. Αλλά λίγο το λάθος θα την πάσει από τη Μιώρα προς τον Κολοβό. Τελικά ο Κολοβός θα σώσει, δεν θα πείσει να το ξανακλέψει. Χαμπούρλος έκανε ένα αργό γύρο στέτ. Έβγαλε τον Κολοβό. Χαμπούρλος θα κάνει το έμπολ. Ο Αζωστάς θα δώσει απέναντι. Λάθος πάσα του Τανάκη τώρα. Ζάκα έκλεψε ο Σαβούλος. Ο οποίος πηγαίνει και μπροστά, δίνει μια πάσα στο Καμαριωτάκη. Ο Καμαριωτάκης θα κάνει επιθετικό φάουλ. Την προέκταση του χεριού. 30-44 παραμένει, 14 πόντοι υπέρ των Τιταν Γκος. Επανέφερε ο Μουστάκας για τον Ροχοζεστά. Τζουρούς, θα πάει μέχρι μέσα, θα πετύχει το καλάθι ο Τζουρούς. Ο Μαριωτάκης άλλαξε με τον Κολοβό, Μιώρα. Ο Μαριωτάκης θα πάρει το φάουλ από τον Λανάκη. Δικαίωμα για δύο βολές τώρα στο Καμαλιωτάκη. Ο Κανάκης ξέρει ότι δεν βρήκε το Καμαλιωτάκη καθόλου, μόνο μπάλα δεν βρήκε. Το φάουλ πάντως έχει κληρωθεί. Ο Καμαλιωτάκης θα σουτάρει δύο βολές. 3-31 προς το τέλος τρίτου περίοδου. Έστωχο στην πρώτη ο Καμαλιωτάκης. Θα κάνει 31-46. Άστοχο στη δεύτερη, 31-46 παραμένει, ο Βεργίνης τώρα τρέχει το γήπεδο, θα δεχτεί ένα εντυπωσιακό κόψιμο από τον κρατερικό, θα λέγαμε, από τον Καμαριωτάκη. Ο Ταρτέλης θα περνάει στη θέση του Μουστάκα στο μάτς. Ο Μουστάς, ο Λιγανάκη. Και έχουμε πόδι από τον Γκρόσο, ούτως ή άλλως 17 από μέναν. Κανάκης είναι παραφορά και είναι μπροστά. Βεργίνης θα πάρει το τρίποντο. Δεν είναι καλό το σουτ. Μιδαλιά θα μαζέψει. Λάθος από τον Μιδαλιά, ο Κανάκης θα κλέψει. Θα πετύχει το πιο εύκολο καλάθι για σήμερα. Κολοβός, Στρατήγης. Περάσει το μάτς, Στρατήγης θα βρει απέναντι τον Γκρόσο. Πάσα την δόση για το Καμαριωτάκη. Κολοβός τώρα ελεύθερο τρίπλο από την κορυφή. Θα ξεκίνησε ο Κολοβός. Θα κάνει το 34-48. Θα ρίξει διαφορά στις 14. Ενώ ο Βεργίνης τώρα περνάει για τον Κανάκη. Ο Κανάκης κάνει τις επιλογές του. Δίνει δίπλα του στον Αζωστά. Ο οποίος θα δώσει το δίπλα στον Βεργίνη. Αυτός του Ταπτέλη. Ταπτέλη θα σηκωθεί πολύ ωραία. Θα ξεκίνησε. Ανάμεσα τρεις αντιπάλους θα θέλεις. Το 34-50, αυτό είναι το 30 από το τέλος του τρίτου περίοδου. Άστοχο τώρα το τρίποντο του Γκρόσου. Ο Κολοβός τελικά θα συγκρατήσει την κατοχή για την ομάδα του. Θα κερδίσει και το φάουλ από την Κανάκη.
ανάλυση που αναφορά. Ο Κολοβός επαναφέρει για τον Πετρίδη. Συνεχόμενα εξαιρετικά rebound από τους Τιτανγκούς, αλλά δεν κατάφεραν να νικήσουν τους Καβαλιέρες αυτή τη φάση. Ο Κολοβός προς πέρασε τη σέντρα γρήγορα. Κάνει τις επιλογές του, δεν βρήκε συνδυασμό ο Κολοβός. Έχει εκεί τώρα η Μακάρη Κανάκη, πηγαίνει ο Σανός ο Κολοβός. Θα βρει το Στρατήγη που έχει ελεύθερο τρίποντα από 45 μίλες, θα αρκετεί ο Στρατήγης. Η μπάλα θα καταλήξει στο Βεργίνη που θα βγάλει ένα συνδυασμό. Όσο είστε καλά στο Βεργίνη, θα πάρει και το φάουλ, θα πανηγυρίσει. Το φάουλ είναι από το Στρατήγη. Πολύ ωραία προσπάθεια αυτή από το Βεργίνη για το 34-52, 1-26 το τέλος του τρίτου περίοδου. Δικαίωμα για μια σκληρομαντική βολή για το Βεργίνη. Αλλιάς, τον Κολοβό, ο οποίος περάσει από ένα δεκατήριο. Ο Στρατήγης έκανε μια πολύ ωραία κίνηση, δημιούργησε τον μπάσιμο για τον εαυτό του, αλλά δεν κατάφερε να πετύχει το καλάθι, πήρε το φάουλ. Δικαίωμα για δύο βολές για τον Στρατήγη. Διαφορά είναι 18-34-52. 35-52 τώρα. Ο Στρατήγης θα εξοπλίσει στην πρώτη. Άσαμος ο δεύτερος στρατήγης, ο Τζιρούς θα μαζέψει τον αμυντικό, θα βγάλει τον Βερνίνη, ο οποίος έχει μπροστά, θα κρατήσει τον παραδοσιακά, δεν θα κάνει το λάθος. Θα δώσει τον Καπέλη και ο Καπέλης θα βάλει το τρίποντο από τις 45 μοίρες. Θα πες διαφορά στους 20, 35-55 για τον Τιτανγκός. Ο Λόγος ελέγχει, ο Λόγος παίρνει σκρίν από τον Καμαλιωτάκη, την μπάρα στο Καμαλιωτάκη. Καμαλιωτάκης κλείνει το Στρατήγη, ξανά Καμαλιωτάκης, λάθος τώρα, θα κλέψει ο Αφουστάς. Αφουστάς θα πάρει το τρίποντο, δεν θα εστοχίσει, ο Κολοβός θα μαζέψει το αμυντικό rebound. 37 δεύτερα από μένους για τέλος του περίοδου. 33, τώρα το 17 είναι για τους Αφαλίδους. Το τρίποντο του Στρατήγη με τα μπλε είναι εύστοχο, θα μειώσει σε 38-55. 17 τώρα η Καβαλέιρος μείωσαν. Όλη η πάσα του Πατσέλη χωρίς να βλέπει στην Αζωστά, ο οποίος θα πετύχει το καλάθι στο ταμπλό. Και μετά αυτό το μπλοκά, άλλη μια πολύ ωραία επίπεδο για τον Αγκό. 10 δευτερόλεπτα δεν μένουν για τον Καβαλέιρος και τον Κολοβό. Ξεκινάει ο Κολοβός, σηκώνεται, αυτοκτεί. Το rebound είναι κανά της, απομένει ελάχιστο για τον Αγκό. Δεν καταφέρει να πετύχει το καλάθι με τη λύση του Καπτέλης. Παραμένει 38-57. Διακόπτουμε και επιστρέφουμε για την τελευταία περίοδο. Πανήρθαμε γρήγορα την τέταρτη περίοδο. Ο Καμαριωτάκης ξεκινάει το μάτς με καλάθι κάτω. Μετά την πάσα του Στρατήγη. Καπτέλης. Καπτέλης πάσα για το Λιακάκη. Η πάσα του δεν πέρασε. Παρεμβλήθηκε ο Στρατήγης. Καπτέλης τώρα. Τριβουλάς, Καπτέλης. Εύστοχος ο Καπτέλης. Κάνει το 40-60 υπέρ των φιλοξενούμενων του Τιτανγκός. Παραλίγο βήματα του Στρατήγη, τελικά θα κρατήσει την κατοχή. Ο Στρατήγης αλλάζει με τον Μιγαλιά, εύστοχος ο Στρατήγης. Ωραίος ρυθμός τώρα για το μάτς. Καλέ πάλιες απαντήσεις. Δύο ομάδες, Δηματαρέας, Τσιβουλάς, Τσιβουλάς. Πάσα του στον Δηματαρέα. Καπτέλης ξανά για τρεις. Μήκος 43-63 τώρα, λίγος πόδι σταθερά, υπέρ των Τίταν. Ο Κρύλης έχει περάσει το μάτς, θα βρει τον Καμαριωτάκη. Καμαριωτάκης άλλη μια πολύ ωραία κίνηση με περιστροφή.
Πέτυχε το καλά, θα κάνει 45-63. Λιβανός, περάσει τα πέντε μας, Τσίβουλας. Θα πετύχει το καλά το Τσίβουλας, θα βάλει μέσα καλά το Τσαντιπάλι, είναι πολύ δυνατός. Μυγδαλιάς τώρα θα ανακατεβάσει με τον Σαμπαλέιρος. Μυγδαλιάς θα βρει με μια πάσα λόμπα τον Μαριωτάκη, ο οποίος θα πετύχει άλλο ένα καλάθι. Δεν το έχουν διαβάσει ακόμα αυτό ήταν πιθανό. Σαμπαλέιρος χωράζουν εύκολα με αυτό το τρίτ. Ο Μακαρέας παρόλα αυτά θα πάρει τον αριστερό διάδρομο, θα πετύχει το καλάθι με το αριστερό, θα πάρει και το φάουλ, θα κάνει τις 47-65. Έχει δικαίωμα και για μια σπουδαιματική ο Μακαρέας. Πήρε το συγκατοικία την ομάδα του. Καπτέλης δεν θα έρθει στο τρίποντο ξανά. Στρατήγησε λένε στην περιφή. Δίνει δίπλα στην Μυγαλιά, ο οποίος θα έρθει στο τρίποντο. Θα κάνει το 50-67. Λιβανός. Παίρνει ένα drive ο Λιβανός. Απαιτεί το καλάθι, πολύ ωραία προσπάθεια. Φλόουτερ με τα βλέπω το Λιβανό. Πετρίδης. Καπαλέιρος. Πετρίδης μέχρι μέσα, να δούμε ένα καλάθι, παίρνει το φάρο του Λιακάκη και Πετρίδης. Δικαίωμα για δύο βολές. Ήταν γκος προηγούνται τον Αμπαλέρος Dream με τα χρονιά, τα νίδια με τα χρονιά. Άστοχος στην πρώτη βολή ο Πετρίδης. Δεύτερο Πετρίδης παραμένει το 56-9. Ο Λιακάκης γρήγορα μπροστά στον Ταφέλη. Η Μακαρέα, Ταφέλη ξανά. Άσο του Παπτέλης, Πετρίδης θα μαζέψει. Περνάει και τη θέτα ο Πετρίδης, δίνει στο Μαριωτάκη. Αυτός ο δρόσο που συγκρατεί με δυσκολία. Λέει στο δρόσο από τη Μακαρέα, Πετρίδης. Μυγραλιάς, πάει το σούτο Μυγραλιάς, είναι άστοχος. Η Μακαρέας. Λέει και το Μακαρέας. Βρίσκεται ο Λιβανό, ο οποίος παρά λίγο να κάνει βήματα, τελικά συγκράτησε στην κατοχή. Βρίσκεται το Τσίβουλα στις 45 μοίρες που έχει ελεύθερο τρίποντο. Θα ψηφίσει ο Τσίβουλας για το 50-72, 22 τώρα η διαφορά. Έχει ψηφίσει ένα πριν το τέλος του μάτς. Ο στρατήγης αφήνει στον Πετρίδη για να κατεβάσει. Πετρίδης, τρίτο γρόσο. Ο Δρόσος βρήκε το Γαμπουλικάκι, ο οποίος είχε προστάρει τον Τσίβουλα και κέρδισε μέσα στο φάλο του Τσίβουλα. Για τον αφορά ένα τριπλάι από την Ιταλιά. Τελικά είναι από την Βελγιανή. Ιταλιάς στον Πετρίδη, ο οποίος δεν κατάφερε να πιάσει την μπάλα. Κύλησε το πόδι του out. Η κατοχή είναι για τους Ιταγκώς, ενώ υπάρχει time out. Διακόπτουμε και επανερχόμαστε για τη συνέχεια. Επανήλθαμε μετά το time out. Ο Λιακάκης θα επαναφέρει για την Μακαρέα. Μακάρι θα είναι τόσο. Μακαρέας παίρνει ένα drive, παίρνει το foul για την Μακαρέα στον Πεδρόσο. Δικαίωμα για πολλές τώρα στον Μακαρέα. Εκεί σε πάρα το χρόνο να πει το γυρός και να φωνέσει. Είναι καλέ ασέστητο στην πρώτη βολή. Άσος στη δεύτερη, ο Λιβανός
δεν μπόρεσε να συγκρατήσει το τελικό rebound. Θα καταδοθεί περνάει από τους Λέιδες. Ο Ρώσος, ο Σαμπούριος που είχε περάσει το μάτς, πήρε το πλακάκι. Ο Ρώσος, ο Κολοβός είχε πάρει θέση χαμηλά με τον αντίπαλο του Μακαρέα. Προσπάθησε να του περάσουν την μπάλα οι συμπαίχτες του. Τελικά δέχτηκε το φάουλ ο Κολοβός. Κακή η πάσα του Γρόση στο Καμαριωτάκη, ο οποίος θα χάσει από τον Καφέλη τελικά. Ήταν πολύ χαμηλή στα πόδια η πάσα του Γρόση στο Καμαριωτάκη. Λιβανός θα περάσει αυτός. Θα κλέψει από την επαναφορά για κάτι, αλλά έχει κάνει παράβαση. Με σίγουρα θα μισάει να πάρει το σούπα για κάτι. Κατευθείαν την επαναφορά θα πάρει το τρίπο από τα 5-3, θα συνεχίσει. Θα αυξήσει κι άλλο διαφορά. Λάθος η πάσα εν τω μεταξύ προς το Σταμπούρλο για τον Σαμπαλέιρος. Άλλο ένα turnover. Ανάκης και Τζουρούς αποχωρούν από το γήπεδο, δεν θα τους χρειάζεται η ομάδα τους άλλες υπηρεσίες τους. Η διαφορά είναι πολύ μεγάλη, για να καλυφθούμε σε 5 λεπτά. Τσίβουλας επαναφέρει για τον Γεργίνη. Μακαρέα ξανά. Λιβανός. Λάθος υπάρχει στον Λιβανό στον Ιώρα. Βλέπει τον Ιώρα, θα πιεστεί. Δεν θα κάνει turnover, θα βρει το Καμαριωτάκι αφού στον Κολοβό στη γωνία. Θα χάσει ο Κολοβός από τον Λιβανό. Τσίβουλας θα περάσει και τη Μακαρέα για να ξεκινήσει μια επίθεση. Ήταν. Η Μακαρέα έβγαλε έξω τον Βεργίνη, αποκλείστηκε τα drive του. Ο Βεργίνης προσπάθησε να δώσει το τη Μακαρέα. Τη Μακαρέα κατάφερε να ελέγξει. Ένα σουτ τώρα τρίποντο από το Λιβανό είναι κακό, άστοχο. Ο Κολοβός θα μαζέψει την μπάλα και θα ξεκινήσει μια επίθεση για Μπαλέιδες. Είναι ώρα τώρα. Την ώρα θα αφήνει τον Δρόσο, ο Δρόσος κουτάρει, θα πάρει ένα φάουλ από τον Περγίνη. Σταμπούρλος, για τρεις Σταμπούρλος, κακό το σουτ του έρμπολ. Παραμένει το 50-76, 3-59 από το τέλος του παιχνιδιού. Ο Βεργίνης τώρα περνάει στο τέλος του Τσίκαγκος. Ο Βεργίνης βρίσκει δίπλα του Τσίβουλα. Αυτός ο Νατσεσά, ο οποίος οπλισμένος θα ευστοχίσει με τρίποντο με ταμπλό από τη γωνία. Κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Πάω προσπάς. Άστοχος ο Κολοβός, αλλά θα πάρει ίδιος το δικό του rebound και θα πετύχει το καλάθι για το 52-79. Ο Λιβανός ξεκινάει ένα drive, θα πάρει το foul, θα πετύχει το καλάθι, δικαίωμα για δύο βολές για τον Λιβανό, ενώ απομένει το 3 του προσπέλου για το τέλος. Μακαρέας, Βαγκορά, Τσίβουλας. Γίνης, Λιβανός, Μακαρέας, Αγκριστάς, πάτε ο τρίποδος, θα αστοχίσει ο Αγκριστάς. Θα το κλείνει για τους Σαμπαλέιρος, επαναφορά με τον Δρόσο για τον Κολοβό. Ο Κολοβός ψάχνει μακρινή πάσα, βρίσκει τον Ιώρα. Ο Ιώρας ξεκινάει ένα drive, πολύ ωραία προσπάθεια για τον Ιώρα. Ζητάει και φάουλ. Μακαρέας. Λάθος τώρα η πάσα προς τον Αγκριστά. Ο Κολοβός. Ο Κολοβός θα βρει πολύ ωραία πάσα στον Ιώρα. Αυτός θα αστοχίσει την προσπάθεια του Αγκριστά στο rebound. Ο ίδιος. Έστωχο το τρίποντο του Σταμπούρλου από τη γωνία. Μετά την πάσα του Καμαλιωτάκη. Βεργίνης τώρα. Γιατί
Ιακάκη. Αζεστά, έχει ελεύθερο φούτερ, δεν θα το πάρει λάθος, πάσα αζεστά στο πόδι του Μακαρέα. Έτσι η κατοχή περνάει για τον Παλέιρος. Γκρόσος. Γκρόσος φτάσει να πει για τον Σαμπούλο. Σαμπούλος θα εφεκτήσει ακόμα ένα τρίποντο. Κάνει το 60-59, ο Σαμπούλος με Μιχάλης. Του Μακαρέας για αρνητά, για τρεις αυτές αμέσως, θα εφεκτήσει. Ο Σμιλόσος μαζεύει το αμέσως μπαμ. Τρέχει το κύπεδο ο Γκρόσος. Δίνει απέναντι στο Μια πάσα στο Τσίβουλα, ο οποίος θα αποφύγει στον αέρα τον Γκρόσο και θα πετύχει ένα πολύ όμορφο καλάθι. Ο Λογός βγαίνει στα μέσα και πάρα και πολύ ο Κολογός είναι άνθρωπος. Θα μαριωτάξει θα μαζέψει στο rebound και θα κάνει βήματα. Φάουλ, θα φάουλ το λιτάκι για την Μακαρέα. Μέσα στην πρώτη καμαλιωτάκι, το 61-3. Άστρος στη δεύτερη, το αμυντικό rebound είναι από τη Μακαρέα, ο οποίος θα τρέξει την ομάδα στην Κρυστά. Θα δώσει τον Κρυστά, που είχε βρεθεί σε θέση θα μιλά στην καλάθι. Δέχτηκε ένα φάουλ από τον Γκρόσο ο Αναστάς. Κουβανός, Σίγουλας, Κουβανός ξανά. Βεργίνης. Θα πάρει το σούτο Βεργίνης. Δεν είναι καλό το σούτο Βεργίνης. Ο λόγος μάζεψε, τρέχει γρήγορα μπροστά. Να μειώσει όσο μπορεί τη διαφορά. Πάσα στο Νιώρα, ο οποίος δεν θα ευστοχίσει. Το αμερικό rebound είναι τελικά από τον Αζεστά, ο οποίος θα πετάξει λίγο τα μπροστά από τον Τσίβουλα. Αζεστά θα πάρει το τρίποντο, δεν θα ευστοχίσει. Ο Δημακαρέας προσπάθησε για το εξωτικό. Την μπάλα κατέληξε στον Γκρόσο και από εκεί στον Μιχάλη τον Σταμπούρλο, που θα πάρει το τρίποντο ελεύθερος και θα ευστοχίσει ο Σταμπούρλος. Θα κάνει το 64-83, θα μειώσει τους 19, 12 δεύτερα πριν το τέλος. Οι Titan Ghosts δεν θα επιτεθούν. Το 64-83 θα είναι το τελικό σκορ. Αβαλέιρος Titan Ghosts, νίκη για Titan Ghosts. Αυτά από τους Ιδιανίνα.